Καλείται στο βήμα ο συναγωνιστής Ευάγγελος Καρακώστας εκ μέρους της Κεντρικής Διοίκησης. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η απόψινή εκδήλωση τιμής και μνήμης στο ιερό πεδίο των Θερμοπυλών, να είστε βέβαιοι ότι συνιστά την υπέρτατη πρόκληση απέναντι στο αντεθνικό καθεστώς που εξουσιάζει τυραννικά το λαό μας. Συνιστά πρόκληση, διότι σε ένα κόσμο δηλών και προσκυνημένων βαστά ζωντανό στους αιώνες το πνεύμα της υπερπατρίδος θυσίας. Συνιστά πρόκληση, διότι δεν εξυπνεί τη ζωή υπό συνθήκες δουλείας, αλλά τον ηρωικό θάνατο προς χάριν ενός υψηλού ιδανικού. Συνιστά πρόκληση, διότι αντίθετα με τον άνεμο που πνέει στον καιρό μας, εξυψώνει το παράδειγμα της κατάκτησης της ελευθερίας έναντι ιουδήποτε τιμήματος. Στο ιερό τούτο πεδίο δεν θα μπορούσαν να παρίστανται τα ψοφίμια της δεξιάς της καρπαζιάς, εκείνοι οι οποίοι έχουν το θράσος να αυτοαποκαλούνται και πατριώτες. Δεν θα μπορούσε να παρίσταται εδώ η εγκληματική οργάνωση των μνημονίων και του οικί προσκύτε μακράν. Στο ιερό του το πεδίο δεν θα μπορούσαν να παρίστανται επίσης τα ορφανά του Μάρξ και οι βολεμένοι της αριστεράς, διότι εδώ δεν αναδύθηκε το πνεύμα ενός ψευδεπίγραφου ανθρωπισμού, μήτε και μιας διεθνιστικής δίθεν αλληλεγγύης, αλλά η εθνική αντίσταση μέχρι σε σκάτων. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, απολύτως φυσιολογικά, η θυσία των Θερμοπυλών μνημονεύεται μονάχα από τους Έλληνες εθνικιστές και τιμάται από το Λαϊκό Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή. Και είναι τούτη μια εξόχως σοβαρή αφορμή ώστε να λυσά το καθεστώς, διότι οι καταραμένοι χρυσαυγίτες τολμούν στον καιρό του ραγιαδισμού να μιλούν για λευτεριά. Αλήτες, προδότες, πολιτική. Αλήτες, προδότες, πολιτική. Να σας θυμίσω πως κράβγαζαν οι λακέδες του δημοσιογραφικού υποκόσμου βλέποντας με δέος την αντίστοιχη εκδήλωση που είχαμε κάνει εδώ προ 2 ετών, το 2013. Κράβγαζαν διότι οι χρυσαυγίτες και οι χρυσαυγίτισσες κρατούσαν ελληνικές σημαίες και αναμένες δάδες. Εάν βαστούσαμε σημαίακια του ευρώ και πορτρέτα της Μέρκελ, θα μας χειροκροτούσαν. Όμως, εδώ δεν είναι Βουλή, εδώ δεν είναι πλάτεια Συντάγματος, εδώ δεν είναι ούτε Συγκρού, ούτε Κουμουνδούρου. Εδώ είναι Θερμοπύλες και από το καθαγιασμένο χώμα υψώνεται μέχρι τα ουράνια το πνεύμα της εθνικής αντίστασης. Αντεπίδεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίδεση, εθνική αντίσταση! Αντεπίδεση, εθνική αντίσταση! Τιμή λοιπόν, τιμή στους πεσόντες και επαναβεβαίωση του όρκου προς αυτούς. Του όρκου για εθνική αντίσταση απέναντι σε κάθε εχθρό, υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Αυτό είναι που τιμούμε εμείς σήμερα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, διώξτε μακριά αμφιβολίες και δισταγμούς και αγωνιστείτε με πείσμα σε πόλεις και χωριά,
σε σχολεία και πανεπιστήμια, σε καφενεία και χώρους εργασίας, για να ξανακάνουμε την πατρίδα μας ελεύθερη και ελληνική. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες! Μπορεί να μας συκοφαντούν, μπορεί να μας διώκουν, μπορεί και να μας σκοτώνουν ακόμη, όμως εμείς δεν θα παραδοθούμε ποτέ. Και όταν αυτοί θα φωνάζουν ραγιάδικα και δουλικά «Ζήτω τα μνημόνια», εμείς θα αναφωνούμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας υπερήφανα «Ζήτω η πατρίδα! Ζήτω! Ζήτω ο αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω το κίνημα! Ζήτω! Ζήτω η νίκη! Ζήτω!